Πάμε να δούμε τώρα τι λέει και η ρωσική πλευρά με το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Θανάσης Αυγερινός και για αυτή την αντεπίθεση που ετοιμάζουν οι ουκρανικές δυνάμεις, Θανάση, για την Κρυμαία, αν υπάρχει κάτι νεότερο. Είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Καλησπέρα από τη Μόσχα, που κρατά καταρχάς πολύ ψηλά στην ατζέντα την υπόθεση του πυρηνικού σταθμού στο Ζαπαρόζιε, καθώς οι τοπικές αρχές της πόλης του Ενεργοντάρ ανακοίνωσαν ότι παρά την παρουσία παρατηρητών από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, το ουκρανικό πυροβολικό που είναι εγκατεστημένο στην ακριβώς απέναντι από το σταθμό Όχθη του Δνίπερου συνέχισε τα χαοτικά, όπως περιγράφονται, χτυπήματα κατά του σταθμού. Τουλάχιστον τρεις οβίδες έπεσαν εντός της περιμέτρου του σταθμού, ενώ τα χτυπήματα συνεχίζονται όλο το τελευταίο διάστημα και κατά της πόλης. Ως επιτοπλίστων στην πόλη αυτή ζει επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του πυρηνικού εργοστασίου, το οποίο μάλιστα έχει καλέσει την ουκρανική πλευρά να σταματήσει τα χτυπήματα αυτά. Τα τελευταία 24 ώρα έχουν αποκρούσει οι Ρώσοι δύο μάταιες και αποτυχημένες, όπως τις περιγράφουν, ουκρανικές επιθέσεις να καταλάβουν τον πυρηνικό σταθμό, και κάπως έτσι ως μάταιες και αποτυχημένες περιγράφουν και όλες τις αντιπιθέσεις που ανακοινώνει το Κίεβο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέχρι στιγμής ότι εξελίσσεται σε πλήρη πανολεθρία για τις δυνάμεις των Ουκρανών στα μέτωπα του Νικολάεφ και της Χερσόνας αυτή η υπερβολή από το Κίεβο πολλές προηγούμενες ημέρες. Οι Ρώσοι μιλούν για άλλους 250 νεκρούς Ουκρανούς, από την, μιλούν για Ουκρανούς εθνικιστές. Αυτή είναι η ορολογία που χρησιμοποιεί η ρωσική πλευρά. Συνολικά οι αριθμοί αυτοί φαίνεται να έχουν ξεπεράσει τις 3.000 νεκρούς Ουκρανούς μέσα σε μερικές ημέρες στην περιοχή αυτή, δηλαδή του Νικολάεφ και της Χερσόνας. Το κλίμα που επικρατεί στα μέτωπα, αναφέρθηκε και ο πρόεδρος Πούτιν, από το Βλαδιβοστόκο που βρίσκεται, εγκομίασε τον αγώνα των κατοίκων του Ντονμπάς, οι οποίοι αγωνίζονται, όπως είπε, ηρωικά για την πατρίδα τους, πολλές φορές καλύτερα και αποτελεσματικότερα και από τους επαγγελματίες στρατιωτικούς, θυμίζοντας ότι έχουν υποφέρει πολλά τα 8 χρόνια του εμφυλίου πολέμου.